Δεν ξέρουμε αν έχει κάποιες απαντήσεις. Σίγουρα έχει όμως την αποτύπωση της κατάστασης έτσι όπως είναι και μέρα με την ημέρα που γίνεται χειρότερη. Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κύριος Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, να τον καλησπερίσουμε στη σύνδεσή μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Δεν ξεκίνησε καλά η χρονιά, θα λέει κανείς, και δεν ξεκίνησε καθόλου καλά, υπό την έννοια ότι περιμέναμε εντελώς διαφορετικά τα πράγματα για το Λιάν εμπόριο, και αυτή τη στιγμή, έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, δημιουργεί ακόμα περισσότερες και πιο δραματικές συνθήκες, λίγο πολύ, στην έναρξή της. Κοιτάξτε, αυτή η κατάσταση, ανοίγω κλείνω αυτό το ακορντεόν, νομίζω είναι καταστροφή για την οικονομία, το ξέρουμε όλοι. Πρέπει να σκεφτούμε ότι για αυτή τη βδομάδα που όλοι θεωρούσαν ότι θα αρχίσει τη Δευτέρα με το click away, κάποιοι κάναν προετοιμασίες, είχαν εμπορεύματα, αυτά τα εμπορεύματα θα καταστραφούν. Υπάρχει μια κατάσταση αλαλούμ και όπως έχω πει πολλές φορές, είναι πολύ προτιμότερο να λέγαμε ότι ένα διάστημα 2 μηνών υπάρχει ένα lockdown και μετά ξεκινάμε και υπάρχει μια λειτουργία στην αγορά παρά αυτό που συμβαίνει σήμερα. Όμως πέρα από αυτό, το θέμα που υπάρχει σήμερα είναι ότι λέω ευθέως ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε όσο και αν σεβόμαστε με τη λογική που οι επιδημιολόγοι σήμερα εμφανίζουν στην αγορά. Δεν μπορεί την ίδια στιγμή που δεν υπάρχει πρόβλημα στο να είναι συνοστισμένοι στα σούπερ μάρκετ οι πελάτες, οι λαϊκές αγορές που είναι ανοιχτές, αλλά και ο συνοστισμός και ο συγχρονισμός είναι μεγάλος, και να λέμε ότι είναι πρόβλημα να ανοίξουν τα καταστήματα με προκαθορισμένο ραντεβού με έναν πελάτη. Να. Αυτή τη στιγμή αυτό λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη, λειτουργεί στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ισπανία, στην Ιταλία. Και τη στιγμή μάλιστα που ανοίγουν τα σχολεία και οι ίδιοι επιδημιολόγοι λένε ότι είναι μεγαλύτερη αιστεία για τον κορονοϊό, το αίτημά μας είναι ότι αφού η κυβέρνηση δεν μπορεί να στηρίξει τις επιχειρήσεις οικονομικά, αφού αυτή τη στιγμή ξέρουμε καλά ότι ένα 30% δεν πρόκειται να ξανοίξει ποτέ, η καταστροφή θα είναι ανεπανόητη της οικονομίας. Ζητάμε να ανοίξουν επιχειρήσεις με το click and shop, δηλαδή με παράδοση εντός οι επιχειρήσεις, γιατί θα καταστραφούν οι οικογένειες, οι επιχειρήσεις και η καταστροφή στην οικονομία θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή τη στιγμή. Σε μια αναφορά σας στο γεγονός ότι έτσι όπως είναι η κατάσταση, σίγουρα δημιουργούνται ακόμα μεγαλύτερες συνέπειες στο να μην ανοίξουν πια οι επιχειρήσεις. Το άνοιξε, κλείσε, διαμορφώνει ακόμα πιο επιβαρυντικές καταστάσεις. Σε μια πρωινή εκπομπή σήμερα με τον Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Σταϊκούρα, το ανέφερα ακριβώς το ίδιο θέμα. Ο ίδιος δεν απάντησε, αλλά επί της ουσίας πρέπει να σας πω ότι καταλαβαίνουμε όλοι, γιατί όλοι ξέρουμε ότι υπάρχουν και εσωτερικές αντιθέσεις ίδια την κυβέρνηση γι' αυτό. Η κυβέρνηση δεν αντέχει ή δεν μπορεί οικονομικά να στηρίξει επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ξέρουμε καλά ότι όταν θα έρθει η στιγμή να πληρωθούν τα χρέη από το Μάρτιο μέχρι σήμερα, η εικόνα θα είναι τραγική. Επιμένουμε λοιπόν στην πρότασή μας ότι πρέπει η αγορά να ανοίξει, γιατί πρέπει να σας πω το εξής. Τα μέτρα που υπάρχουν ναι μεν βοηθάνε τις επιχειρήσεις, αλλά μέχρι του σημείου που θα ζητηθούν υποχρεώσεις. Άρα λέμε σε επιδημιολόγους, ζητήστε τα πιο αυστηρά μέτρα, τους τρόπους που θα υπάρχει ο πελάτης και ο επιχειρηματίας στο κατάστημα, αλλά να ανοίξουν επιχειρήσεις, γιατί ξέρετε κάτι, όταν με το καλό μετά τα εμβόλια φύγει η πανδημία, η εικόνα που θα υπάρχει στη χώρα μας θα είναι τόσο άσχημη, τόσο σκληρή, που νομίζω ότι πέρα από τα οικονομικά ζητήματα θα δημιουργήσει και τρομερές κοινωνικές αντιθέσεις. Η αγορά, ο κόσμος ζητάει να μπούμε σε μια λογική ασίας της πανδημίας, αλλά και λειτουργία της οικονομίας, γιατί ξέρετε με τα 534 ευρώ δεν μπορεί να αντέξει επάπειρο να επιβιώνει ο μέσος. Νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστική αναφορά ενός ανθρώπου του εμπορικού κόσμου που είπε ότι μπορεί να γλιτώσουμε τον κορονοϊό, θα πεθάνουμε από την πείνα. Ήταν μια σημερινή του αναφορά στο ρεπορτάζ και περιγράφει λίγο πολύ την όλη κατάσταση. Και δεν νομίζω ότι θα έχει κανείς να χάσει, το περιγράψατε πάρα πολύ σωστά. Ξέρουμε τις εικόνες συνοστισμού έξω, τις εικόνες συνοστισμού στα καταστήματα που λειτουργούν, σούπερ μάρκετ και αλλού, και βλέπουμε τις εικόνες συνοστισμού και συγχρονισμού που υπάρχουν γενικά και με το άνοιγμα των υπολείμων δραστηριοτήτων που έρχονται από τη Δευτέρα. Οπότε η λογική αυτού του μαρτυρίου της σταγόνας για τους μικρομεσαίους κατά κύριο λόγο επαγγελματίες, το λιανεμπόριο, αλλά και γενικά για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, διαμορφώνει καταστάσεις ανεπανόρθωτες, θα έλεγε κανείς, για τον πολύ μεγάλο αυτό κλάδο της οικονομίας. Επειδή είχατε αυτή τη συζήτηση με τον κύριο Σταϊκούρα, είπε κάτι νεότερο για το πώς θα στηριχτούν οι επιχειρήσεις? Μα ανέφερε το θέμα της επιστρεπτέας προκαταβολής 5, στην οποία όλες οι επιστρεπτέες θεωρούμε θετικές. Κοιτάξτε τι σημαίνει όμως. Μέχρι τις 15 του μηνός υποβάλλουν όλοι οι αιτήσεις χωρίς να ξέρουν ποια είναι τα κριτήρια τα οποία θα έρθουν η τάρτη στιγμή για να μπορούν να μπουν στην επιστρεπτέα, το οποίο είναι παράλογο
και μάλιστα έχουμε ζητήσει ήδη αναβολή του χρόνου από τις 15 για τις 31 Ιανουαρίου, γιατί ο χρόνος που υπάρχει είναι πολύ μικρός. Αλλά πρακτικά, παρότι συμφωνούμε, η λογική αυτή είναι λογική του παραλόγου. Δηλαδή, πρώτα σου λέμε μπες, μετά θα βγάλουμε τα κριτήρια και στην πορεία των κριτήριων θα δούμε αν χρειάζεται αναβολή. Ασφαλώς και ο λόγος είναι εμφανής. Είναι 1,5 δισεκατομμύριο το ποσό. Θέλει να δει η κυβέρνηση πόσα χρήματα ζητάει, που ο κόσμος ζητάει χρήματα, για να δει μετά τους τρόπους που πώς θα κόψει αυτούς που είναι στο υπερβάλλον. Στην πραγματικότητα αυτά τα μέτρα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Αυτό που καταφέρνουν είναι να υπάρχουν όσο δυνατόν λιγότερες διαματηρίες, αλλά δεν στηρίζουν και μην κοροϊδευόμαστε ότι με αυτά τα χρήματα θα καταφέρουν οι επιχειρήσεις να ανοίξουν. Αξίζει τον κόπο να πω ότι εμείς βλέπουμε μεγάλη χαρά την άποψη που υπάρχει στην κυβέρνηση, που λέει ότι πρέπει να συγχρονιστούν οι επιχειρήσεις, να μπουν αύριο στα ESOP. Και η ερώτηση είναι η εξής. Πώς θα εξυγχρονιστεί μια επιχείρηση όταν φτάσει τον Απρίλιο και χρωστάει μόνο από το Μάρτιο μέχρι σήμερα δυσβάστακτα χρέη, που είναι αδύνατο να τα πληρώσει και η ίδια κυβέρνηση δεν θα κάνει δόσεις, θα πληρώσει τα παλιά χρέη που έχει από το 14 μνημόνιο και θα εξυγχρονιστεί. Άρα ο ανταγωνισμός που θα έχει από τις μεγάλες επιχειρήσεις, που αυτό κατηγορήσαμε με το Click Away, το Click Away στήριξε κυρίως πολυεθνικές, όπου πήραν το 80% των πωλήσεων, με αυτή τη λογική λοιπόν καταδικάζει παραπάνω τις επιχειρήσεις στο κλείσιμο, γιατί δεν τους δίνει δυνατότητα και όταν φύγουμε από τον κορονοϊό να καταφέρουμε να ανασάνουμε. Θέλω να εμείνω όμως στο θέμα της πανδημίας. Επιτρέψτε μου ένα παράδειγμα, το νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν. Σήμερα το πρωί πήγα στη Λαϊκή Αγορά εδώ στην Καλαμάτα. Ρωτώ εγώ για έναν ο οποίος δεν χρειάζεται να είναι γιατρός. Μπορεί να συγκριθεί το φαινόμενο που δεν κατηγορώ για την αριθμή Λαϊκή Αγορά, για να που υπάρχει εκεί με το συνοστισμό και το συγχρονισμό με τον έναν πελάτη στο κατάστημα. Άρα επί της ουσίας δεν είναι στο αλόβητο, δεν έχουν το αλάθητο του Πάπα επιδημιολόγοι, έχουν κάνει λάθη. Και την ίδια στιγμή ξαναλέω, θυμίζω ότι οι δήμαρχοι περιφερειακής όλη την Ελλάδα ζητάνε να μην ανοίξει τα σχολεία, όπου εκεί η πανδημία έχει πολύ παραπάνω περιστατικά. Επί της ουσίας λοιπόν τα μέτρα αυτά που ακούστηκαν είναι καλά αλλά δεν είναι αρκετά. Άρα αφού δεν μπορεί να κάνει αλλιώς, ας κάνουμε αυτό που κάνει όλη η Ευρώπη. Δεν ανακαλύψαμε τον τροχό, λέμε ας λειτουργήσει η χώρα ως μια σύγχρονη χώρα της Ευρώπης και να καταφέρουμε να σώσουμε ό,τι σώζεται από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καταλαβαίνω και καταγράφω και αυτήν την αγωνία και την αβεβαιότητα. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πάντα εμφαντικές οι δικές σας αναφορές.